back. Έχω την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της Skype γραμμής μου ένα μέλος της ελληνικής σκηνής. Ελληνική σκηνή θεωρείσαι, Μάριε. Είσαι δικός μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι... Παρόλο που είναι... Δικός σας είμαι, δικός σας. Πάντα, από την αρχή. Πάντα, από πάντα η Μάριε είναι δικός σας. Έτσι κι αλλιώς είναι ελληνική πάντα. Θεωρώ τους Σνάιτερ της ελληνική πάντα πιο πολύ παρά... Εντάξει, ελληνική πάντα με ξένα μέλη. Ελληνική στην καρδιά. Μάριος Ηλιόπουλος, Nitrates, καλώς όρισες στο Metal Radio. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αφορμή είναι το επερχόμενο ένατο άλμπουμ, Abyss Rising. Το περιμένουμε 18 Φεβρουαρίου από τη Despots Records. Έχουμε ήδη πάρει μία μικρή γεύση με τρία πρώτα τραγούδια, το ομότιτλο, Swallow Me και Nose Eating Oblivion. Αυτό το Nose Eating είναι λίγο λογοπαίγνιο μεταξύ του Nausea και του Eating, ε. Νομίζω σημαίνει, βασικά σημαίνει Oblivion είναι η λύθη, αποκρουστική λύθη. Δηλαδή όταν εμείς σαν άνθρωποι ξεχνάμε πραγματικά αυτά που γίνονται γύρω μας, κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε και είμαστε όλοι μέσα σε, σε ένα δικό μας κόσμο, ας πούμε, και δεν προσέχουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά και το ξέρεις, και είμαστε στον κόσμο μας, είμαστε στα social media και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο το τι γίνεται εκεί έξω. Είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δείχνει την πραγματικότητα που ζούμε, ας πούμε, αυτός ο τίτλος, αυτού του κομμάτου. Πάντα οι Nitrates είχαν τον τρόπο τους να σχολιάζουν την επικαιρότητα, το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ποτέ δεν ήσασταν από τις μπάντες που αναφέρονται σε φανταστικά γεγονότα, σε δράκους και νεράιδες. Πες μας λιγάκι για το Abyss Rising. Τι είναι... Για το στοιχουργικό περιεχόμενο, ας πούμε, να σου πω. Καταρχήν ότι είναι το... Είχαμε κάνει δύο άλμπουμ πριν, το The Venomous και το Gulf to Man, τα οποία μιλούσαν για το γεγονός ότι εμείς σαν άνθρωποι σιγά-σιγά πηγαίνουμε προς την δική μας αυτοκαταστροφή. Το Abyss Rising είναι το τρίτο μέρος αυτής της πράξης, ας πούμε, αυτής της τριλογίας, και μιλάει για το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε μέσα στην κόλαση πια. Φτάσαμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι δηλαδή κάτι που εμείς έχουμε δημιουργήσει σαν άνθρωποι με όλα αυτά που κάνουμε ο ένας τον άλλον. Ξέρεις, με τους πολέμους, με το να καταστρέφουμε τον πολιτισμό μας, τη γη μας. Και δυστυχώς εμείς είμαστε υπεύθυνοι, γι' αυτό δεν υπάρχει επιστροφή. Εντάξει, μιλάμε λίγο αποκαλυπτικό. Είναι λίγο αποκαλυπτικό το περιεχόμενο. Μιλάμε λίγο έτσι πολύ, με πολύ, όχι και τόσο, ας πούμε... positive attitude, δηλαδή για όλα αυτά. Θέλουμε να δείξουμε ότι δυστυχώς σαν άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη οδηγούμαστε προς την δική μας αυτοκαταστροφή. Σίγουρα ελπίζω αυτό να μην γίνει στα αλήθεια, αλλά ξέρεις, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι για μας ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι αυτό αισθανόμαστε και ελπίζουμε να εμείς οι ίδιοι άνθρωποι να το αλλάξουμε κάποια στιγμή. Αν και εμείς λέμε στους στίχους τους δικούς μας ότι είναι αναπόφευκτο το τέλος, ας πούμε, για τους ανθρώπους γενικά. Πες μου λίγο και για το μουσικό μέρος, τι να περιμένουμε. Κοίταξε, είναι πιστεύω μία μίξη όλων των στοιχείων που κάνουν τους Nitrates. Δηλαδή δεν έχουμε ξεχάσει τι είναι metal. Πάντα είμαστε περήφανοι που είμαστε μια metal band και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Οπότε να περιμένεις ένα πολύ δυνατό άλμπουμ με δυνατά riff, πολύ ωραίες μελωδίες, δηλαδή έχουμε χτίσει πολύ ωραίες μελωδίες μέσα από τα κομμάτια, γιατί η μελωδία πάντα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στους Nitrates. Και πιστεύω όλο αυτό το πράγμα, η μουσική με το στιχουργικό περιεχόμενο που σου ανέφερα πριν, κάνει ένα πολύ ωραίο πακέτο το οποίο ξέρεις και μπορεί να κάνει τον ακροατή και να διαβάσει και να σκεφτεί, αλλά και επίσης να μπορεί να χτυπιά τα λίπητα όσο θέλει, ακούγοντας τη μουσική ταυτόχρονα. Αν του αρέσει φυσικά η μουσική μας, εννοεί. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να εκτεθεί στη μουσική των Nitrates και να μείνει ασυγκίνητος, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι είναι αυτός ας αρκεστούμε σε αυτό. Πες μου λίγο, η δημιουργική διαδικασία πώς ήταν εν το μέσο πανδημίας, γιατί καλώς ή κακώς διανύσαμε μία περίοδο που δεν ξέρω κατά πόσο σας ήταν εύκολο να επικοινωνείτε, να βρίσκεστε, η αλληλεπίδρασή σας πώς ήταν και πόσο διαφοροποιήθηκε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ με τον Dino, δηλαδή τον drummer μας, ζούμε εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και τα άλλα τρία παιδιά είναι από τη Σουηδία, αλλά ευτυχώς
λόγω του ίντερνετ και λόγω, ας πούμε, Skype, Messenger και όλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε καθημερινά και να έχουμε πολύ καλή επαφή. Εγώ ταξιδεύω και πολύ συχνά στη Σουηδία πάνω, οπότε βρέθηκα αρκετές φορές με τον Μάγνους, τον άλλο του κιθαρίστα, γιατί μαζί τα γράφουμε τα κομμάτια, και είχαμε πολλά ωραία sessions μαζί. Κάπως έτσι δημιουργούνται τα κομμάτια, μέσα από τζαμαρίσματα, μέσα από ιδέες δικές μου, δικές του. Μετά μπαίνει και ο Ρόνι σε αυτό το songwriting trio, ας πούμε, που έχουμε γράφει τους στίχους του, βάζει και τις μελωδίες των φωνητικών, βοηθάει και στο arrangement, αλλά γενικά όλα τα παιδιά, και ο Ντάινο και ο Φράνκο στον μπάσο, όλοι βάζουν τις ιδέες τους μέσα και είναι, πιστεύω, ένα collective, είναι ένα teamwork αυτό που έχουμε στους Nightwish. Δεν είναι μόνο η μπάντα του Μάριου, η μπάντα του Ρόνι, η μπάντα. Είναι, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπάντα η οποία ο καθένας συνεισφέρει το καλύτερο που μπορεί. Και πιστεύω σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ είναι λίγο, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το υλικό έτσι πως μας βγήκε. Γιατί επίσης πήγαμε και τηχογραφήσαμε στα Fretman Studios, στα τύμπανα, μίξη και το master, δηλαδή γυρίσαμε στο παλιό studio από εκεί που είχαν ξεκινήσει οι Nightwish, και ο ήχος είναι ακόμα καλύτερος. Πιστεύω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως επίσης και με το γεγονός ότι κάναμε βίντεο με το Φώτη Μπενάρντο, κάναμε φωτογραφίες με το Φώτη και το Γιάννη Νικολόπουλο. Όλο αυτό το πακέτο, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ για μας και ελπίζουμε, ευελπιστούμε να αρέσει και στον κόσμο. Έχουμε βγάλει ήδη 3-4 κομμάτια, όπως είπες και εσύ πριν, προς τα έξω, κάποια singles και κάποια βίντεο. Και ελπίζουμε ότι με την κυκλοφορία του άλμπουμ 18 του μηνός να ακούσουν και όλοι οι metal fans το υπόλοιπο άλμπουμ και να τους αρέσει όσο αρέσει και σε εμάς. Τα τραγούδια που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Πολύ καλό feedback έχουμε, από όσο μπορώ να δω και από τα comments και από τον κόσμο που έχει ακούσει το άλμπουμ, και το έχω παίξει και σε κάποιους φίλους μου ολόκληρο το άλμπουμ. Θα έπρεπε και εσύ να το έχεις ακούσει το άλμπουμ, να σου το έχει στείλει η εταιρεία από πριν, αλλά αν θες μπορώ να στο στείλω εγώ. Okay. Κάποια στιγμή να το ακούσει και εσύ. Θα έπρεπε, ναι, εννοείται. Και νομίζω πήραμε πάρα πολύ καλό feedback μέχρι τώρα. Δηλαδή, πολλοί μου είπαν ότι αυτό είναι ίσως το καλύτερο άλμπουμ των Nightwish. Αν και εντάξει, διήστανται λίγο οι απόψεις για το ποιο είναι το καλύτερο μας άλμπουμ. Πολλοί λένε ότι είναι το πρώτο, πολλοί λένε ότι είναι το δεύτερο ή το τρίτο, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Στα μάτια τα δικά μου, δηλαδή, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που ακούω. Και είναι πολύ έτσι μοντέρνο αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ακούγεται, ας πούμε, outdated, ας πούμε. Δεν ακούγεται κάτι που πήραμε από το παλιά και προσπαθήσαμε. Ακούγεται φρέσκο αυτό που κάναμε. Κάτι σαν μοντέρνος ήχος. Αλλά φυσικά στα όρια του melodic death metal. Εμείς δεν ξεφεύγουμε ποτέ από αυτό. Είμαστε πολύ πιστοί σε αυτό στο κίνημα του μελωδικού death metal και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές μπάντες που ακολουθούν πια αυτόν τον ήχο. Δηλαδή, άμα δεις και τις μεγάλες μπάντες του είδους, παίζουν άλλο πράγμα τώρα. Οι Nightwish θεωρούνται αρχαίοι στον ήχο τους, παίζοντας ακόμα αυτό το παλιό μελωδικό, ας πούμε, death metal. Αγνό μελωδικό death metal, το λέω. Είναι κάτι που ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω τώρα, ότι από το 2000 που σχηματιστήκατε μέχρι σήμερα, έχετε περάσει πολλές αλλαγές και στη σύνθεση του συγκροτήματος. Ο ήχος, ωστόσο, διαμορφώνεται και εξελίσσεται παραμένοντας ο ίδιος. Είναι ένα ωραίο οξύμορο αυτό που κάνετε. Δηλαδή, ναι, μεν ενσωματώνετε κάποια νέα στοιχεία, αλλά δεν χάνετε το πυρήνα σας που είναι το μελωδικό death. Και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο έχει να κάνει με τα ακούσματά σας, πόσο επηρεάζεστε από αυτά που ακούτε που είναι, ας πούμε, στη μόδα. Εγώ πιστεύω έχει να κάνει με το mentality της μπάντας, δηλαδή ότι το σκεπτικό μας είναι μουσική πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα. Δηλαδή προσπαθούμε λίγο να βγάλουμε το business side of things, των πραγμάτων, έξω από αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να το δούμε σαν fans της μουσικής περισσότερο. Γιατί στην ουσία τι είμαστε, και εμείς fans metal είμαστε. Απλά, εντάξει, τυχαίνει να παίζουμε όργανα, να πιάνουμε όργανα και να γράφουμε κομμάτια, αλλά αυτό δεν μας κάνει καλύτερους από σένα ή από οποιοδήποτε άλλον που ακούει metal μουσική. Πιστεύω ότι εμείς σαν άνθρωποι είμαστε focus στο να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και αυτό πιστεύω κρατάει τον ήχο των Nightwish αγνό,
ότι δεν έχουμε βάλει άλλα στοιχεία μέσα που να μας πάνε κάπου αλλού, αλλά και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι είμαστε πορωμένοι μεταλλάδες, θα είναι. Ξέρεις, δηλαδή, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά πιστεύω αυτή είναι η ουσία του όλου πράγματος. Γι' αυτό, ας πούμε, έχουμε κρατήσει αυτό τον ήχο και νιώθω περήφανος που δεν έχουμε αλλάξει τον ήχο μας, γιατί εντάξει, σίγουρα, όπως είπες και εσύ, είχαμε πολλά ups and downs, πολλά διαφορετικά μέλη έχουν αλλάξει την πάντα και αυτό ήταν λόγω του γεγονός ότι έπρεπε να επιβιώσει η μπάντα, δεν γινόταν αλλιώς. Ή θα σταματούσε ή θα συνέχιζε. Οπότε αποφάσισα να τη συνεχίσω. Αλλά νομίζω ότι ο ήχος μας, όπως είπες και εσύ πριν, παρέμεινε ίδιος και νιώθω περήφανος για αυτό. Πες μου λίγο, τι ακούς αυτό τον καιρό, τι συγκροτήματα ακούς? Ακούω πάρα πολλά συγκροτήματα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ακούω όλα τα καινούργια, όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες που βγαίνουν. Έχω μια λίστα στο Spotify, στο New Metal Tracks. Ακούω πάρα πολύ καλές καινούργιες μπάντες και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι ακούμε μόνο τις παλιές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και πολύ καλές καινούργιες μπάντες, οι οποίες αυτή τη στιγμή κάθονται σε ένα γκαράζ και ονειρεύονται να παίξουν, ας πούμε, και να βρουν το κοινό τους. Εγώ πιστεύω πάντα θα υπάρχει καλή μουσική. Το metal δεν θα πεθάνει ποτέ. Οπότε αυτό που ακούω είναι, ξέρεις, διάφορα. Ακούω και παλιά συγκροτήματα. Δηλαδή, ακούω και τους Maiden μου, ακούω και τους Metallica μου, αλλά ακούω και τους Trivium, ακούω και οτιδήποτε άλλο καινούριο βγαίνει που μου κάνει εντύπωση και θέλω να τα ακούσω και μου αρέσει, το ακούω και με ανοιχτά αυτιά πάντα. Αλλά πιστεύω ότι, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολύ καλές καινούριες μπάντες. Οπότε νομίζω το metal, ξέρεις, μεγαλουργεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχεις τύχει να ακούσεις κάτι και να πεις ωραία ιδέα αυτή και να το ενσωματώσεις? Όχι να το... Δηλαδή, να σκεφτείς ότι ενδεχομένως θα μπορούσα να το δουλέψω κι εγώ κάπως αυτό. Να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, μία, δεν ξέρω τώρα τι να πω, ένα ριφ, ένα τρόπο παίξιμο. Το έχω κάνει πολλές φορές αυτό, αλλά με ωραίο τρόπο. Προσπαθώ να κλέψω με ωραίο τρόπο, όχι με τον άσχημο. Αλλά, ξέρεις, το θέμα είναι να το βάζεις μέσα στο δικό σου στυλ. Φυσικά όλοι είμαστε επηρεασμένοι από κάτι. Και εγώ, ας πούμε, είμαι επηρεασμένος από τον Jimi Hendrix μέχρι τους Cannibal Corpse. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει, δεν έχει να λέει. Οι επιρροές πάντα θα είναι μέρος του αυτό που κάνεις. Το θέμα είναι να μπορείς να τις ενσωματώσεις μέσα στη μουσική σου χωρίς να φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή να κλέβεις ωραία, ας πούμε. Εννοώ. Ή οι επιρροές σου να μπαίνουν ωραία μέσα στη μουσική που παίζεις. Γιατί στην ουσία, εντάξει, πόσες είναι οι νότες, ας πούμε, 12 είναι, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα, απλά να έχεις καλή φαντασία και ωραία προσέγγιση σε αυτό που κάνεις. Είπαμε η κυκλοφορία θα είναι 18 Φεβρουαρίου. Θα περιμένετε την κυκλοφορία και μετά θα ξεκινήσετε τη live προώθηση του άλμπουμ ή έχετε ήδη κάποιες κανονισμένες ημερομηνίες? Έχουμε πολλές ιδέες αυτή τη στιγμή, γιατί ήδη υπογράψαμε και ένα καινούριο deal με μια κοπέλα από τη Φιλανδία, την Άντα, που έχει το Heavy Metal Agency και αυτή τη στιγμή ψάχνει για μας show, αλλά θα ξεκινήσουν τα show μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με το COVID. Γιατί βλέπω πάρα πολλά tours αυτή τη στιγμή που γίνονται cancel. Δηλαδή και πάνε προς τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο του 2022. Οπότε δεν ξέρουμε το 2022 τι θα γίνει. Πραγματικά είναι λίγο αβέβαια, υπάρχει αβεβαιότητα μεγάλη και στον κλάδο το δικό μας, δηλαδή στο music business γενικά και με τα live και τα festival και τις συναυλίες. Και είμαστε λίγο έτσι σκεπτικοί. Είμαι λίγο σκεπτικός σε αυτό το θέμα. Ναι. Θέλω πολύ βέβαια να παίξουμε και να προωθήσουμε το άλμπουμ, αλλά αυτό δυστυχώς δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από την όλη κατάσταση και αν όντως τα πράγματα, γιατί αυτό το πράγμα είναι global, είναι παγκόσμιο αυτό το πράγμα που γίνεται, ελπίζουμε να σιγά σιγά να φύγει από τη ζωή μας το COVID έτσι πως ήρθε και να μην ξανάρθει ποτέ και να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δύο χρόνια τώρα παιδευόμαστε και ακόμα μιλάμε γι' αυτό, ενώ λέγαμε πριν ότι μπορεί να ήταν κάτι που θα σε 2-3 μήνες θα είχε φύγει. Και όμως βλέπεις, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Το βλέπω ότι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα πάρα πολύ.
Και δεν θέλω να πω σε αυτή την κόντρα ή στο διαχωρισμό που γίνεται με τους εμβολιασμένους και τους μη. Όλοι είναι το ίδιο για μένα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ιστορία αλόβητη όλοι στο τέλος. Αυτό δηλαδή. Οπότε είμαστε στο περίμενε και σε αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας στο θέμα του live. Οπότε να υποθέσω ότι το ίδιο ισχύει και για το πότε θα σας δούμε live στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ή μάλλον για την Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι ότι θα κάνουμε κάποια dates γύρω-γύρω. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια ελληνική περιοδία βασικά. Δηλαδή να παίξουμε και σε περισσότερες πόλεις. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να πάμε και σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ, αλλά ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα γι' αυτό. Δηλαδή να ανοίξει ο δρόμος. Ότι κατά κάποιο τρόπο βλέπω φως στην άκρη του τούνελ, αλλά δεν ξέρω πόσο μακριά είναι αυτό το φως. Ώστε να αρχίσουν οι συναυλίες, έτσι, δηλαδή, και όχι μόνο για μας, για γενικά. Εγώ, η τελευταία συναυλία που κάναμε ήταν με τους Rotten Christ που παίξαμε στην Ουψάλα, στη Σουηδία, μετά από 2 χρόνια COVID. Εντάξει, και το ξέρεις, το συνέστημα ήταν φανταστικό να ξαναπαίζεις για ένα κοινό, να είσαι πάνω στη σκηνή και να ξέρεις. Να παίζεις τα τραγούδια σου και ξέρεις, καταλάβαμε πόσο πολύ μας είχε λείψει αυτό. Οπότε είμαστε πάρα πολύ πεινασμένοι, θα έλεγα, για να παίξουμε, ειδικά στην Ελλάδα. Που και τα παιδιά αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ και θέλουμε να παίξουμε όσες περισσότερες συναυλίες γίνεται. Υπάρχουν δίκοψεις όσον αφορά αυτό το θέμα του COVID για εσάς, δηλαδή για τους καλλιτέχνες. Κάποιοι, εμείς βλέποντάς το απ' έξω, θεωρούμε ότι επειδή δεν είχατε live, ήταν μια άκρος δημιουργική περίοδος, γιατί είχατε χρόνο να δημιουργήσετε. Από τη δική σας τη μεριά, ήταν και είναι μια περίοδος αβεβαιότητας. Ισχύει αυτό? Λειτουργήσε δημιουργικά αυτός ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας? Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Η απάντησή μου είναι ναι. Εννοείται. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτός ο χρόνος που είχαμε, όλος αυτός ο ελεύθερος χρόνος, μας βοήθησε δημιουργικά να ηχογραφήσουμε το άλμπουμ. Γιατί εμείς αυτό το άλμπουμ το ηχογραφήσαμε μέσα σε μια COVID περίοδο, με πολλές αβεβαιότητες μπροστά μου. Έπρεπε να πηγαίνουμε ανέβηκα 2 φορές στη Σουηδία, μην ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω πίσω, χωρίς να ξέρεις όταν είχε γίνει το πρώτο ή το δεύτερο lockdown, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Και γενικά ήταν έτσι μια περίεργη εποχή, αλλά δεν το αφήσαμε να περάσει έτσι. Ηχογραφήσαμε το άλμπουμ, το ετοιμάσαμε. Βασικά το άλμπουμ είναι έτοιμο από τον Νοέμβριο του 2020. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για να κάνουμε και τα βίντεο κλιπ μας, να κάνουμε και τις φωτογραφίες μας. Γιατί κατεβήκαμε στην Ελλάδα και τα κάναμε με τον Φώτη Μπενάρδο, το φίλο μου το Φώτη. Και αυτό μας πήγε πολύ πίσω στο θέμα το πότε θα βγει το άλμπουμ. Αλλά εμείς δεν μείναμε όμως. Δηλαδή σταυρωμένα τα χέρια και κάναμε πράγματα. Δηλαδή και μέσα στα social media, όπως βλέπεις, είμαστε αρκετά ενεργοί και γενικά την τρέχουμε την πάντα όσο μπορούμε. Γιατί ξέρεις, μια μέρα, άμα την αφήσεις, σε αφήνει και αυτή. Υπάρχουν χιλιάδες μπάντες εκεί έξω. Είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός με την καλή έννοια. Οπότε πρέπει να είσαι εκεί πέρα. Πρέπει να δουλεύεις για την πάντα σου και να κάνεις πράγματα. Αυτό για μας είναι νούμερο ένα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το πήγαμε καλά. Εντάξει, παρόλη αυτή αυτά τα κακά πράγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε απέναντι μας. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, θέλω να μου κάνεις ένα introduction στο άλμπουμ. Πες ότι έχεις απέναντί σου, εμένα καλή ώρα, που δεν έχω ακούσει το άλμπουμ και πρόκειται να το ακούσω. Τι θα ήταν αυτό που θα μου έλεγες να προσέξω ακούγοντας το άλμπουμ? Τι θα μου έδινες? Θα σου έλεγα να ακούσεις φυσικά το άλμπουμ σαν ολότητα, όλο το άλμπουμ, από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος στο singles. Θέλω και εγώ, όταν κάθομαι να ακούσω ένα καινούριο άλμπουμ, το ακούω όλο. Δεν θέλω να ακούω μόνο συγκλάκια. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι ακούνε μόνο συγκεκριμένα κομμάτια. Δεν μπαίνουν καν σε διαδικασία όπως παλιά να ακούσουν όλο το άλμπουμ. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγα είναι να ακούσεις όλο το άλμπουμ και να προσέξεις την διαφορά μεταξύ τον riff που έχουμε και τις μελωδίες που έχουμε βάλει μέσα στα κομμάτια. Δηλαδή, για μας η μελωδία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πιστεύω χωρίς τη μελωδία θα ήταν απλά ένα στίχος από riff, ένα στίχος από θόρυβο. Δηλαδή, και είναι σημαντικό θέμα για μας η μελωδία, ότι πρέπει να υπάρχει, γιατί και δεν έχουμε τόσο μελωδικά φωνητικά. Οπότε, κάποιος που θα ακούσει τη μουσική μας μπορεί να πει: «Ω, τι είναι αυτό?» Δεν θα του αρέσει η φωνή, έτσι, άμα την ακούσει. Αλλά πιστεύω η μελωδία στις κιθάρες και γενικά η μελωδία που έχουμε. Κατά κάποιο τρόπο έτσι φέρνει ένα balance, μια ισορροπία μέσα στο μουσικό μας κομμάτι. Οπότε θα σου έλεγα να προσέξεις
το πώς ακούς τις μελωδίες μαζί με την βαρβαρότητα ή ας πούμε τα heavy riffs, το Nightwish, πώς αυτά μπλέκουν μεταξύ τους, ας πούμε, να προσέξεις αυτό εδώ το θέμα και να μου πεις αν τι σου αρέσει ή τι δεν σου αρέσει. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να ακούσω το Abyss Rising. Ελπίζω να μην βγουν αληθινοί οι στίχοι, αλλά παρόλα αυτά θα μου αρέσει να βουτήξω σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά που έχετε δημιουργήσει. Και... Εγώ ελπίζω να σου αρέσει το άλμπουμ, να σου αρέσει το άλμπουμ και να αρέσει και στους ακροατές μας, δηλαδή αυτούς που μας ακούνε. Και εντάξει, θα ήθελα ας πούμε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παραχώρηση της συνέντευξης και για το ενδιαφέρον. Το εκτιμώ, δεν είναι κάτι που παίρνω πάντα δεδομένο ποτέ, γιατί πάντα λένε το τελευταίο σου άλμπουμ, η τελευταία σου συναυλία, πρέπει να είσαι καλύτερος από ποτέ. Οπότε από εκεί πάντα κατά κάποιο τρόπο δεν πρέπει να τα παίρνεις τα πράγματα δεδομένα. Πρέπει να χτίζεις μέρα με τη μέρα. Έτσι κάνω και εγώ λοιπόν. Σε ευχαριστώ λοιπόν για τη συνέντευξη πάρα πολύ και το ενδιαφέρον στους Nightwish και ελπίζω πολύ σύντομα να παίξουμε και συναυλίες, να βρεθούμε και από κοντά, να τα πούμε. Και γενικά ευχή και τον δυο μας, μακάρι. Να φύγει αυτός ο ιός επιτέλους από τις ζωές μας και να ζούμε λίγο πιο χωρίς να έχουμε αυτή την έγνοια στο μυαλό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να αρέσει το άλμπουμ του Abyss Rising 18 Φεβρουαρίου. Τσεκάρετε το όταν κυκλοφορήσει και τα λέμε και από κοντά.